100.000 αυτοί οι νεκροί, αυτές οι οικογένειες των δύο ατόμων, 100.000 αφορά παιδιά. Εμείς γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική υπηρεσία Near East Relief Service, δηλαδή αλληλεγγύη εκεί σαν τώρα που είχε έρθει στη Σαμψούντα και στόχο είχε να σώσει και να περιμαζέψει τα αφορά των χριστιανών, μάζεψε στη Σαμψούντα 25.000 παιδιά. Από αυτά, τα 10.000 παιδιά, κατά λάθος, προωθήθηκαν στην Αμερική σε άτεκες οικογένειες, άτεκα για τον ελληνισμό, αλλά τότε ίσχυε η αρχή να σωθούν οι ψυχές. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να απορροφήσει τόσα παιδιά. Τα δε υπόλοιπα 15.000 παιδιά μέσω του Πατριαρχείου κατέληξαν σε ορθοδοξία και ελληνικά. Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η Τουρκία είναι τι έγινε από αυτόν τον συντηρητικό λογαριασμό ο υπόλοιπος αριθμός των 85.000 ορφανών. Αυτά είχαν πάει σε διάφορα ορφανοτροφεία της Τουρκίας. Μεγάλωσαν μεγάλα ορφανά φυσιολογικά τουρκικής προέλευσης, μαθαίνοντας ότι έγιναν ορφανοί διότι οι Έλληνες έσφαξαν τον πατέρα και τη μητέρα του. Δηλαδή μια νέα χειρότερη μορφή νεογεννησιαρισμού. Όταν το 1928 ο Μουσταφά Κεμάλ έκανε τη μεταρρύθμιση και ανάγκασε όλους τους Τούρκους να αποκτήσουν δεξιάχειο, η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τέλειο κτηματολόγιο. Μην ξεχνάμε ότι και η Θεσσαλονίκη μέχρι σήμερα με το τουρκικό κτηματολόγιο εργάζεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν είχαν δεξιάχειο. Ο κάθε Τούρκος ήταν γιος του πατέρα. Δηλαδή, όταν ο Αλή γεννούσε τον Χασάν, ο Χασάν ήταν Αλίου. Και όταν ο Αλή γεννούσε μετά, ήταν Χασάνογλου Αλίου άλλο. Δηλαδή ο καθένας έπαιρνε το επίθετο του όνομα του πατέρα του. Προκατήργησε αυτό ο Μουσταφά Κεμάλ και είπε να γίνει ληξιαρχείο, να καταγραφούν όλοι με όνομα και επίθετο σταθερό, γι' αυτό καταγγελθούν και επιλογές επιθέτων, και που γεννήθηκε ακριβώς όπως ήταν ληξιαρχείο. Τότε το ερώτημα, αυτό στα ορφανά του 22 και του 28 που μεγαλώσαν δεν έκανε τίποτα το παράξενο, γιατί το ίδιο συνέβαινε και με τα υπόλοιπα ορφανά των Τούρκων που δεν είχαν μπει ποτέ σε ληξιαρχείο. Αλλά δεν ήταν κάποια ιδιαίτερη μεταχείριση. Έπεσαν προχή οι ερωτήσεις από τα ορφανοτροφεία στην Άγκυρα, τι όνομα πατρός και τι όνομα μητρός ανάμεσα σε αυτή την ολόκληρη ομάδα των ανθρώπων αυτών που δεν ξέρουν ποιος τροπέδες πια στα λιμάνια. Και την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Μουσταφά, ήταν 7 σφράγγες στο μυστικό μέχρι πριν από 4 χρόνια. Να γραφεί όνομα Αδάμ και Εύα. Είναι δύο ονόματα τα οποία δεν είναι πολύ σύγχραστα στην Τουρκία. Και όταν αποκαλύφθηκε αυτό το πράγμα, μην ξεχνάμε ότι αυτή η οικογένεια που έκαναν και παιδιά, ζήσανε σε ένα πολύ μεγάλο ακραίο φανατισμό τουρκικό. Δεν μαθαίνανε ότι ήταν οφανή και ότι οι Έλληνες είχαν σπάξει τους γονείς τους. Φανταστείτε τι σεισμός ψυχολογικός έγινε στις οικογένειες αυτές που ζούσε ο παππούς και πέθανε, αλλά ξέρανε την περιπέτειά του ότι ήταν η γιος του Αδάμ και της Εύα. Αυτό το πράγμα έκανε έναν προορισμό μεγάλο και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Εν πάση περιπτώσει, άρχισαν να γίνονται επιστροφές αυτών των ανθρώπων και προσπάθειες να βρουν την άκρη. Σε αυτά όλα, η εισήγησή μου στην ΠΟΕ που πηγαίνει συχνά στην Ευρώπη είναι εμείς θέλουμε στο ισχυρισμό το δικό μας δύο πράγματα. Να δοθούν τα αρχεία των ορφανοτροφείων και δεύτερον, να δοθούν τα αρχεία του Ιστικλάμαχ και Μεσή, το δικαστηρίο ανεξαρτησίας που έγινε στην Αμάσια. Μήπως το χρόνο σας. Ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν πολύ διορατικός. Όταν καθιερώθηκε πια ο συγκέτης και αυτός εξαφανίστηκε από την κουρίστρα ως εξόριστος στην Γαλλία ο Σουλτάνος και κυριάρχησε σαν λαϊκός συγκέτης στους Τούρκους ο Μουσταφά Κεμάλ, σκέφτηκε και φαντάστηκε ότι κάποτε η Τουρκία μπορεί να λογοδοτήσει για ό,τι έγινε στην Άγρια Θάλασσα. Και αυτό το σχεδίασε και έκανε τα Ιστικλάμα και μεσή τα δικαστήρια ανεξαρτησίας για να προσδώσει νομιμοφάνεια στο αίτημα που είχε ήδη συντελεστεί. Διάλεξε την Αμάσια. Η Αμάσια, για όσους δεν πήγατε στον Πόντο, είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Με φυσικό το κάλος και φυσική οχύρωση. Με δύο ανοίγματα από πελώρια γρανιτένια, σαν σιδερένια βουνά, περνάει ο ίδιος ποταμός και μπαίνεις και μπαίνεις από δύο πόρτες. Δηλαδή δεν χρειάζεται άλλη άμυνα, γιατί δίπλα από αριστερά και από δεξιά τα όρια είναι πανύψηλα και σιδηρά, όχι πέτρες, σαν σίδερο. Είναι ωραίο. Στην πόλη αυτή την διάλεξε για να κάνει αυτά τα δικαστήρια. Άρπαξε όσους βρήκε. Στην δική μου εισήγηση έγραψα ότι όλο και ο πατέρας μου ήταν στο Βατούν και έχει ήταν βουλευτής του Πόντου, στην Βουλή του Πόντου και ειδικά στην Ερήμνη Στάλτου, στην Αμάσια. Αλλά αυτό όλο το κίνημα το οποίο είχαν προτείνει οι σύμμαχοι το οργάνωσαν οι πόντοι της Διασποράς, στη Γεωργία και στην Νότια Ρωσία. Τι έφταιγε ο αγρότης, ο απλός χωρικός της Βάφας και τα μωρά παιδιά που τα σκοτώνταν στους τείχους των Ρωσιών για ένα έγκλημα, αν ήταν έγκλημα, διότι πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε κάθε χώρα
και δεν ήξερε τι έχει η Ελλάδα, όταν μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτική, δεν ξέρω τι άλλη, προσπαθήσει να κάνει μια απόσπαση, ο κράτος αντιστέκεται. Οποιοδήποτε κράτος. Αλλά αν ήταν αυτό έγκλημα και έγινε μια κίνηση απόσπαση ενός τμήματος γεωγραφικού της Τουρκίας, ποιος το έκανε? Το έκαναν αυτοί οι υπότιτλοι που ήταν και τα προπατέρα μου μέσα, ήταν στην Νότια Ρωσία και στην Γεωργία. Τι ευθύνη είχαν οι χωρικοί τη Βάφρα, τη Χάβζα, τη Τοκάτη και εδώ και εκεί να σέρνουν στα βουνά από 10 μήνες και να του αποδεκατίζουν? Και τα αρχεία αυτού του δικαστηρίου, γιατί υπάρχει μόνιμη αρχή στην δικαιοσύνη, ότι ο καθένα δικάζεται από του φυσικού του δικαστέ, κοίτανε που ανήκει, η υπαρχία που είναι έγκλημα, και δεύτερο δικάζεται από το κατηγορητήριο βάσει του οποίου κατηγορείται, βάσει νόμου που προϋπήρχε. Δεν μπορώ να πετάξω ένα κατηγορητήριο για ένα έγκλημα που λέω ότι έκανε και να βγάλω ένα νόμο σήμερα ή αύριο για αυτό το έγκλημα που έγινε πριν από την ημερομηνία εκείνη. Πρέπει δηλαδή η ποινή να έχει προδικαστεί πριν από το έγκλημα που είχε γίνει. Λοιπόν, να βγουν τα πρακτικά, γιατί έβαλε εκεί έναν άνθρωπο να αποφασίσει για τη ζωή και τον θάνατο, έναν δικηγόρο, τον Καβατσέ Ζατέι Μίμπερ από την Πάφα, 40 χρονών, ο οποίο ξεφώνιζε τα ονόματα. Απελογείται ο ίδιο και έγραφε δίπλα στο όνομα βαριέ ποινέ καταναγκαστικών έργων ή θάνατο διαχώνη. Και σε αυτή τη δίκη μόνο 3 άτομα μπόρεσαν και μίλησαν. Από αυτά, ο πρώτος ήταν ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Αμασίας, αυτός είναι ο τίτλος, αλλά γέρατας στην Σαψούντα, ο Αρχιμανδρής Πλάτων Αϊβαζίδης, ο οποίος είπε: «Κύριε Πρόεδρε, πάσα εξουσία εκ Θεού και η δικαιοσύνη. Εάν λόγοι ιστορικοί και πολιτικοί απαιτούν ανθρωποθυσία, τότε επιλέξατε εμένα που είμαι πάνω από 70 χρονών και αφήστε αυτή τη νεολαία να επιζήσει. Μην ξεχνάμε ότι μέσα ήταν και 2 μαθητέ του κολεγιού στη Μεζεφούντα, διότι είχε φωτογραφία ο Εμίμπεϊ ότι στην αθλητική ομάδα που είχαν συμμετοχή η φανέλα του, η ασπρόμαυρη, ήταν μαύρη και άσπρη, αλλά ήταν το χρώμα τη ελληνική σημαία μπλε και άσπρο. Και με βάση πιανού προϋπάρχοντο νόμου πήγαν και κρεμαστήκαν 16 χρονών 2 παιδιά στην Αμάσια και στην κεντρική πλατεία, όπου τώρα στήσαν ένα κακόμορφο δίπλωμα μνημείου με αστρατιώσει στην κορυφή νόμου στα φάκελμά μου. Λοιπόν, και ο δεύτερος ήταν ο ήρωας και πολύ θαραλέος δημοσιογράφος από την Τραπεζούντα, ο Νίκος ο Καπεδανίδης, ο οποίος σε μια καμπή και ησυχία στο δικαστήριο, γιατί έφυγε σκημένο το ακρατήριο, ξεφώνησε και είπε: «Κύριε Πρόεδρε, δεν με αφορά εμένα το κατηγορητήριο. Το κατηγορητήριο ήταν ότι όλοι οι παρόντες και ο καθένας χωριστά προσπάθησε να αποσπάσει μέγα τμήμα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και συγκεκριμένα από τη Συνόπη μέχρι το Βατούν, προκειμένου να ιδρύσει ανεξάρτητο πολιτικό κράτος». Και φώναξε ο. Ήταν 33 χρονών ο. Ήταν μικρός δηλαδή στην ηλικία και φώναξε ότι δεν με αφορά το κατηγορητήριο. Ο Εμίμπεϊ το παρεξήγησε. Νόμιζε ότι ο νεαρός λύγησε και προκειμένου να τον εξευτελίσει, του έδωσε το λόγο, του έδωσε ότι θα ζητήσει συγχώρεση και δεν ξέρω τι θα πει. Και σηκώθηκε πάνω ο Νίκος Καπεταλής και με δυνατή φωνή είπε: «Κύριε Πρόεδρε, εγώ ποτέ δεν αγωνίστηκα για να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Εγώ αγωνίστηκα και αγωνίζομαι για την ένωση του πόντου με την Ελλάδα». Όταν βγήκαν οι αποφάσεις, οι καταδικαστικές, όσοι μένουν, πήραν 30 και 40 χρόνια καταδικαστικά έργα, τους οδήγησαν πεζοί από την Αμάσια 500 χιλιόμετρα πάνω από τα βουνά στο Ερζερούν και εκεί τους βρήκε η συνθήκη της Ροζάνης και ήρθαν στην Ελλάδα. Από αυτούς όσοι επέζησαν, ξέραμε τι έγινε. Όσους είχαν μαντρώσει το Μάιο του 1919, τους μαντρώσανε στο κτίριο του Τιμαρχανέ. Αυτό δεν σας λέει τίποτα. Τιμαρχανέ σημαίνει το τρελοκόπιο των τρελοκόπιων της πόλης της Αμάσιας, μετατράπηκε σε φυλακή. Και μέσα εκεί από το συνοστισμό, από τύφο και από επιδημίες, πέθανε ο επίσκοπος βοηθός του Μητροπολίτη της Αμασίας, που είχε έδρα στη Χάβσα, ήταν ο Ζήλων Ευθύμιος Αρδιτέλης, πέθανε το Μάιο από τύφο, ξέχασε ο Εμίμπεϊ και τον καταδίκασε και αυτόν στον διαχώνη στάδο. Και είναι τρομερή η εικόνα που διηγούνται οι μάρτυρες το πώς έγινε η μεταφορά από πάνω σε αυτήν την πλατεία. Είχαν στηθεί οι πρώτες αρχόνες. Φύγαμε από το θέμα τους. Και τους οδήγησαν από το Τιμαρχανέ στην πλατεία όπου είχαν στηθεί οι αρχόνες. Κατάντρα. Πρώτον βάλαν τον πρωτοσύγγελο Πλάτωνα Ιβαγύρη στο σκέτος του οποίου πάνω στο ράσο καθίστησαν την απόφαση. Την επαναλάβω ότι όλοι αυτοί, ο καθένας χωριστά,
προσπάθησαν να αποσπάσουν μέγα, μέγα κομμάτια από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από το Συνόπι μέχρι το Βατούν, για να ιδρύσουν ποντιακό κράτος. Και τους κρεμάσαν εκεί και τους άφησαν κανέναν χριστιανό της πόλεως και κανένα συγγενή δεν άφησαν να τους πλησιάσει. Αιωρούμενους άφησαν όμως τους σανιτήριους της πόλεως να περιπέζουν τα αιωρούμενα σώματα και να αφαιρούν παπούτσια και ρούχα. Τόσο λέει απέσυνα το θέμα που και Τούρκος αξιωματικός δεν το άντεξε και με κλωτσιές έδιωξε όλη και την αλητία του συμπεντέλου του Στάκη Ρωγό που πάθανε. Την άλλη μέρα του έθαψαν σε άγνωστο λάκκο εκτός Αμασίας που κανένα μας δεν ξέρει γιατί ήταν μυστικό τουρκικό. Δεν θα, αφού έφτασα μέχρι εδώ, θα το πω και αυτό. Την άγρια εκείνη έπρωση τρεις γυναίκες δικές μας από τη Σαμψούντα. Ήταν η γυναίκα του Γιατρού Δημητριάδη, του φαρμακοποιού Γεωργιάδη και του μουσικοδασκάλου Διογέννου. Του έφαγε το σαράκι. Τι γίνεται στην Αμάσια, δεν έχουμε ειδήσεις τόσο καιρό. Και πήγανε, λάμπωσαν άμαξα. Μιλάμε για άγρια εποχή. 189 χιλιόμετρα η απόσταση, τότε 130 λόγω των δρόμων. Και με άμαξα οι τρεις εκείνες ηρωίδες γυναίκες έφτασαν στην Αμάσια και εκεί ακριβώς στη γέφυρα του Ήρη ποταμού, όπου είναι απέναντι η πλατεία, τους κρεμασμένους, σταμάτησε η αστυνομία. Και εκεί είδαν τα αιωρούμενα σώμα των ανδρών τους και έκλαιγαν και τραβούσαν τα μαλλιά τους. Δεν τις άφησαν ούτε να πλησιάσουν στα αιωρούμενα σώματα. Αυτά δεν τα λέμε για να δημιουργήσουμε συνέστημα αντεκδίκησης. Εγώ τα διηγούμε και τα γράφω. 5-7 βιβλία μου θεωρούνται best sellers στην Τουρκία. Γιατί γράφονται με ιστορικό τρόπο, χωρίς να υπάρχει ανάγκη προπαγάνδας. Και επειδή αναφέρομαι και σε πηγές κτλ., σας βεβαιώ, βέβαια δημιουργεί και εχθρότητες, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά εγώ δέχομαι, επειδή από τις 5 του μηνός Δεκεμβρίου του 1998, που για συγκεκριμένη υπόθεση είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη, δέχτηκα το έγγραφο της απελάσεως και δεν μου έρχεται τώρα από την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δέχομαι κάθε καλοκαίρι 100 με 150 επισκέψεις από φοιτητές Τούρκους, οι οποίοι διαβάζουν τα βιβλία και έρχονται χωρίς να με έχουν γνωρίσει πιο πολύ, με το ερώτημα πως χάλασε η καρδιά μου. Δηλαδή, τόσο δηλαδή έχουν ψυχωθεί και κάπου πήρα ένα συμβολισμό αυτά τα κείμενα για το μέλλον. Δηλαδή, πώς οι δύο λαοί μπορούν να συνεργαστούν. Γιατί όπου σε αυτές τις ανομαλίες έγινε σύμπραξη και βοήθεια από το κοινό, την καταγράφουν και αυτή. Γιατί σε εκείνη βασιζόμαστε. Αν δεν υπάρχει και εκείνη, δεν υπάρχει και μέλλον. Αυτά. Σας ευχαριστώ.